Το 1968. 30 χρόνια. 7 χρονών. Το 1955. Από το 1965 ως φιλάθλος. Από το παλιό γήπεδο που ήταν. Ήταν ο μπαμπάς στο συμβούλιο του φιλάθλου ΠΑΟΚ. Και από εκεί τρελάθηκα κι εγώ, με τρέλανε. Είχα πάει με τον μπαμπά μου, τον αδερφό, τον συγχωρεμένο μου είχε πάρει. Ήτανε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μετά ξεκίνησα να πηγαίνω μόνος μου, την κοπανούσα από το σπίτι και πήγαινα. Θυμάμαι στο παλιό γήπεδο, στο Συντριβάνι. Φτώχεια, καταραμένη, ούτε στήρια δεν είχαμε ούτε τίποτα. Εν τω μεταξύ, κάποιοι πονηροί από το πίσω μέρος του γήπεδου είχαν ανοίξει μια τρύπα και περάσαμε από εκεί και μπήκαμε μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή μας λείπει όταν μάθαμε από μια ηλικία 12 ετών να σηκώνουμε από την Άνω Πόλη με τα πόδια, επειδή δεν είχαμε χρήματα και πηγαίναμε με τα πόδια στην Τούμπα για να δω τον αγαπημένο ΠΑΟΚ. Πήγαινα παντού σε όλα τα γήπεδα. Μετά από τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, ΠΑΟΚ είναι. Δεν το συζητάω, δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν είναι η ιστορία, είναι οι ιστορίες. Είναι πολλές. Είναι τα κύπελλα στην Αθήνα. Στο εξωτερικό δεν είχαμε πολλούς αγώνες, είχαμε λίγους. Τι να σου πω, όλα. Όλα, πολλά πράγματα. Η ζωή μας ήταν ΠΑΟΚ μόνο, τίποτε άλλο. Μόνο ΠΑΟΚ. Τότε, εκείνη την εποχή, όταν ήγηκε, όταν κτιζόταν η Τούμπα, έχω πάει 2-3 φορές, κουβάλισα και πέτρες και με τα καρότσια χώματα κλπ. Δηλαδή, πήγα και έβαλα και εγώ το χεράκι μου. Αυτό που έβαλα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είναι θύμισες δυνατές. Δυνατές διότι ήταν μια παιδική ηλικία που αν ιδιωτελώς κάναμε αυτό το οποίο μας άρεσε και το θέλαμε. Το διάστημα που δεν πήγαινα στο γήπεδο, βάζω ένα DVD και βλέπω ή μπαίνω στο ΠΑΟΚ TV. Όλη η ζωή μου ΠΑΟΚ είναι. Δεν έχω άλλη ψώρα δηλαδή, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μόνο εγώ ξέρω πώς είναι. Εγώ τη στηρίχθηκα την Τούμπα πάρα πολύ, γιατί είμαι πολύ άγνωστος με το ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι η ψυχή μου. Θέλω ηρεμία, θέλω να σεβαστούν αυτά που περάσαν τα παιδιά, γιατί περάσανε πολλά. Και ευχόμαστε να κάνουμε την καλύτερη ομάδα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να χαρείτε όσα χάρηκα εγώ. Πάρω ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και το κύπελλο και τα δύο. Αυτά θέλω. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Καλή χρονιά εύχομαι.